έχω 300 νούμερο και το 99. Έχω το 280, το 285 και έχει το 130 μέσα μόνο. Πάω να φύγω και θα δούμε. Σχεδόν 1 εκατομμύριο διοκτήτες οχημάτων δεν έχουν καταβάλει ακόμη το αντίτιμο για τα τέλη κυκλοφορίας και κινδυνεύουν, εάν χάσουν την προθεσμία, να τα πληρώσουν διπλά. Την τελευταία στιγμή θα ανοίξει τα χαρτιά του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά σε πιθανή παράταση για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Πάντως, μέχρι σήμερα το πρωί είχαν καταβάλει το αντίτιμο που τους αναλογούσε σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες. Μια ημέρα πριν λήξει η προθεσμία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, χιλιάδες πολίτες τριμώχθηκαν στις τράπεζες για να τα προμηθευτούν έστω και την τελευταία στιγμή. Το πλήρωσε μέσω ίντερνετ ο γιος και με πήρε τηλέφωνο και φεύγω. Γλίτωσα, γιατί θα έκανα εδώ και Πάσχα. Γιατί όμως έσπευσαν οι περισσότεροι τελευταία στιγμή να προμηθευτούν τα τέλη? Όπως μας λένε, περίμεναν είτε το μισθό και τη σύνταξη, είτε το δώρο του Χριστουγέννου. Πήραμε τη σύνταξη, πληρώσαμε αυτό, να πάμε να ψωνίσουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε 10 του Γενάρη, δεν θα έχουμε μία... Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Στα υποκαταστήματα των τραπεζών δεν έπεφτε καρφίτσα. Στη Θεσσαλονίκη οι ουρές σε ορισμένες τράπεζες έφταναν, όπως βλέπετε, μέχρι το πεζοδρόμιο. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και η αναμονή, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Από τις 8 και 20 πήρα νούμεράκι και τελείωσα τώρα. 12 η ώρα. 492 νούμερο και υπάρχει 140 μέσα. Καταλαβαίνεις πώς να περιμένω. 350 νούμερα αναμονή για να έρθει η σειρά τους. Οι πολίτες σε αγανάκτηση. 4 ώρες περίπου. 4 ώρες. Ήρθαμε από τις 11 η ώρα. Τι ώρα είναι τώρα? Προτελευταία μέρα του χρόνου και οι εφορίες όλης της χώρας βούλιαξαν από κόσμο. Βρίσκομαι στη ΔΟΗ Χαλανδρίου, όπως βλέπετε και εσείς, επικρατεί το αδιαχώρητο κόσμο συγκεντρωμένος ακόμη και στο ισόγειο της εφορίας. Μας καλούν χωρίς λόγο να αλλάξουμε κλειδάριθμο. Και θεωρώ δηλαδή. Όλοι αυτοί για το κλειδάριθμο. Ναι, από τις 7.30 ώρα είμαστε εδώ και δεν προχωράει. Μέσα σε 11 ώρες σήμερα και αύριο οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του 2014, την καταβολή της τελευταίας δόσης φόρου εισοδήματος, όπως και των δόσεων του φόρου ακίνητης περιουσίες για το 2011, το 2012 και το 2013. Το αδιαχώρητο στις εφορίες της Θεσσαλονίκης, ειδικά σε ορισμένες του κέντρου, κάποιοι φορολογούμενοι ήρθαν από τα ξημερώματα και στήθηκαν στην ουρά προκειμένου να καταφέρουν να εξυπηρετηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ είχαμε κλειδάριθμο πριν αυτοί φροντίσουν να μας βάλουν ηλεκτρονικά, είχαμε μπει και τώρα μας λέει να αλλάξουν, να έρθουν να αλλάξουν. Να μας το στείλει στο σπίτι έτοιμο, δεν το κατάλαβα. Λόγω της πολύωρης αναμονής, μόνοι τους οι πολίτες έγραφαν τα ονόματά τους για τη σειρά προτεραιότητας. Απλώς πολίτες είναι εδώ μπροστά και κάνουν τα νούμερα. Ευκαιρία για αυτοοργάνωση. Τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία επέστησαν όσοι κατέθεσαν πινακίδες κυκλοφορίας. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στη ΔΟΗ Εγάλεο. Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι που βλέπετε πίσω μου έχουν έρθει εδώ για να καταθέσουν πινακίδες. Ορισμένοι εξ αυτών περιμένουν από τα χαράματα. Από τι ώρα περιμένετε? Από τις 5.30, από τις 7.30, από τις 8.30. 8, 9. 8.30. Εκεί περίπου, 8.30. 10.30 τώρα. Ναι, 4 ώρες. Μου έφτιαξαν τα χαρτιά και τώρα με έστειλαν στο πρωτόκολλο να βάλω αριθμό πρωτοκόλλου και να περιμένω, όπως βλέπετε, στην άλλη ουρά τώρα. Και έχουν έναν υπάλληλο ο οποίος γυρίζει και λέει σε κάποια δομή στιγμή: φύγε από εδώ και πήγε να πάρεις πρωτόκολλο. Λες και ζούμε πού, στην Αβυσσινία. Αύριο, τελευταία ημέρα του χρόνου, οι εφορίες θα εξυπηρετούν τους φορολογούμενους μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι από τις 8 το πρωί, που σημαίνει ότι οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις 4.30 ώρες για να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Σαφώς, για να μην είμαστε εκπρόθεσμοι και για να μπορούν μεθαύριο τα παιδιά μας να λειτουργούν σε ένα καλύτερο μέλλον. Και όχι σε αυτό το χάλι που λειτουργούμε σήμερα εμείς. Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένουμε.